Θέλω λίγο να ανοίξουμε μία παρένθεση, να παραμείνουμε λίγο στο εορταστικό κλίμα, να στηρίξουμε όλοι μαζί μία προσπάθεια που έτσι έχει αναλάβει ο Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αυτισμό στο Ρέθυμνο, καθώς έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 15 και 16 Δεκεμβρίου του 2022, τώρα σε περίπου 20 μέρες, 15 μέρες, στην πλατεία των 4 Μαρτύρων στο Ρέθυμνο. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες και θέλω λίγο να συνδεθούμε και να πάμε, είναι αυτή η παρένθεση ανάμεσα στη Γερμανία και στη Σκιάθο, με το Ρέθυμνο, στον κύριο Παύλο Μελισσινό, τον Διευθυντή του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου. Κύριε Μελισσινέ, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνεται να προβάλλουμε έτσι τις δράσεις. Υποχρέωσή μας εδώ στην αρχή της εκπομπής, κύριε Μελισσινέ, μια αξιέπαινη προσπάθεια, μέσα από την οποία βέβαια προκύπτουν και χειρά μηνύματα. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής: πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια και να γίνει μέρος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του Χριστουγεννιάτικου Παζαριού. Λοιπόν, το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρι είναι ένας θεσμός του Συλλόγου, αλλά τα τελευταία 4-5 χρόνια η διοίκηση έχει κάνει πραγματικά μεγάλες προσπάθειες να το ανοίξει τόσο πολύ, ούτως ώστε να μην είναι κάτι που γίνεται έτσι για μία στιγμή, να γίνει έτσι πολύ... σίγουρα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, γιατί είναι μία σημαντική στήριξη για μας. Γίνεται μια φορά το χρόνο, γιατί δεν κάνουμε άλλες φορές μέσα στη χρονιά, αλλά θέλαμε αυτό να περνάει και πολλά μηνύματα, όπως πολύ σωστά το είπατε. Οπότε, τώρα τα τελευταία χρόνια το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ η κοινωνία του Ρεθύμνου, γιατί παρέχουμε ποιοτικά πράγματα και αντικείμενα που φτιάχνουμε τα τελευταία 4 χρόνια στο κοινωνικό στέκει ΑΜΕΑ, που πάλι με τις μεγάλες προσπάθειες της διοίκησης, γιατί είναι ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος που ενοικιάζει ο Σύλλογος και τα έξοδα είναι εξ ολοκλήρου δικά του, δεν χορηγείται δηλαδή κάτι από κάπου, από κάπου αλλού. Οπότε έτσι έχουμε ανοίξει λίγο το πλαίσιο, έχουμε βγάλει και μια ανακοίνωση. Όποιος μπορεί και θέλει, μπορεί να μας παρέχει προϊόντα ή αντικείμενα τα οποία μπορούμε εμείς είτε με τις ομάδες που έχουμε στα εργαστήριά μας να αποτελειώσουμε, αν είναι χειροτεχνήματα ή καλλιτεχνήματα. Αν είναι κάτι που είναι έτοιμο, φυσικά είναι δεκτό. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε αντικείμενο, είτε είναι κόσμημα, είτε κάποιο χειροτέχνημα κλπ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι δεν βοηθάει τόσο κάποια παιχνίδια ή κάποια... αλλά σίγουρα κάτι χριστουγεννιάτικο, διακοσμητικό ή διάφορα πράγματα που μπορούν τα παιδιά... να πιάσει τόπο κάποιος που θα το αγοράσει και όχι απλά να το αγοράσει για να ενισχύσει και μετά να το βάλει σε μια άκρη ή να το πετάξει ακόμα, είναι δεκτά. Επίσης θα μπορούσαν να είναι και διάφορες λιχουδιές, διάφορα τρόφιμα τα οποία όμως να μην χρειάζονται κάποια συντήρηση, όπως είναι κάποια μπισκότα, όπως είναι κάποια έτσι είδη που μπορούν να συσκευαστούν όπως και συσκευάζονται από τις ομάδες που έχουμε με τα παιδιά εδώ και τους εθελοντές μας κλπ. Αναφερθήκαμε στο πρακτικό κομμάτι της πρωτοβουλίας σας. Πάμε λίγο στα μηνύματα τα οποία προκύπτουν με το να συμμετέχει κάποιος σε αυτή την πρωτοβουλία. Με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Τι προσφέρει και ηθικά και πρακτικά. Λοιπόν, όπως σας είπα αυτό τα τελευταία χρόνια... όλες αυτές οι δημιουργίες, όλα τα πράγματα που συλλέγουμε είτε από ανθρώπους που μας ενισχύουν είτε το μεγαλύτερο κομμάτι είναι από δικά μας πράγματα που φτιάχνουν τα εργαστήρια μας, τα τμήματά μας, έχουν μεγάλη ανταπόκριση σε εμάς. Γιατί εμπλέκονται πολλοί άνθρωποι. Ξεκινάμε με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, το οποίο έχει 11 εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 15 με 18 εθελοντές και παιδιά που έρχονται από πρακτικές ασκήσεις. Τα οποία όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στο κλίμα σίγουρα στο να μπορέσουν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν αυτό το κομμάτι. Στη συνέχεια, όλα αυτά τα πράγματα και τα αντικείμενα που δημιουργούνται στο κοινωνικό στέκι συσκευάζονται, αποτελειώνονται εδώ, μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές ή δημιουργούνται εξ ολοκλήρου από εδώ. Κάποια πύληνα αντικείμενα, κάποιες χειροτεχνίες που κάνουν τα παιδιά με υλικά θαλάσσης κλπ. Οπότε, στην ουσία, αν ένας άνθρωπος μας δωρήσει κάτι που είναι εντελώς έτοιμο, βέβαια,
Εμείς θα μπορούμε με κάποιες ομάδες μας να το συσκευάσουμε, να το βάλουμε σε μια συσκευασία κλπ. Αν είναι τελείως έτοιμο, το διαθέτουμε στο παζάρι. Ενισχύει με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια του συλλόγου στο να μπορέσει να κρατήσει και να στηρίξει το χώρο που έχει, που είναι πολύ σημαντικός. Το κοινωνικό στέκει για μένα είναι μια άτυπη δομή, αλλά είναι κάτι που προσφέρει εκπαίδευση, δημιουργική έκφραση, προεπαγγελματικές δεξιότητες και επαγγελματικές δεξιότητες, κυρίως σε εφήβους και ενηλίκους ανθρώπους με αναπηρία, που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε ενισχύει στη στήριξη στο να παραμείνει αυτή η δομή ανοιχτή και να μπορεί να παρέχει. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Γίνεται ένα κομμάτι. Και αυτό το μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε. Είναι ένας χώρος. Ότι ο καθένας από εμάς έχει δικαίωμα στη ζωή, έχει δικαίωμα στην ίσισότιμη πρόσβαση τόσο στην υγεία όσο και στην παιδεία βέβαια. Και κατά κάποιο τρόπο, κύριε Μελισσινέ, να βγάλουμε έτσι και τα τελευταία σημάδια ταμπού που ίσως υπάρχουν στις κοινωνίες μας αναφορικά με αυτούς τους συνανθρώπους μας. Υπάρχουν αρκετά ταμπού και εδώ να πω ότι το κοινωνικό στέκιαμα είναι και ένας χώρος έκφρασης, ένας χώρος δημιουργίας, όπως είπα. Είναι όμως και ένας χώρος στο οποίο μπορούν οι έφηβοι και οι ενήλικες που δεν έχουν δυστυχώς το πρωί ή κάποιες μέρες, κάποιες ώρες της εβδομάδας να πάνε κάπου, θα μπορούν σε συνεννόηση με εμάς να έρχονται εδώ. Είναι ένας δικός τους χώρος. Είναι ένας χώρος που έχουμε ονειρευτεί να είναι αυτοδιαχειριζόμενος από τα ίδια τα άτομα, από τα ίδια τους ανθρώπους με αναπηρία. Ένας χώρος που θα έρθουν εδώ να συζητήσουν με τους φίλους τους. Δυστυχώς δεν είναι εύκολα αποδεκτά τα άτομα με αναπηρία. Ξέρετε, σε ένα χώρο γυμναστικής, σε ένα γυμναστήριο, ακόμα και σε ένα χώρο καλλιτεχνικών, πρέπει να είναι με συνοδούς, πρέπει να είναι με ανθρώπους που οι γονείς ή οι οικογένειες δεν μπορούν να στηρίξουν. Οπότε τα παιδιά αυτά είναι είτε στο σπίτι ή περιφέρονται στον δρόμο και μετά κάπου τελικά θα κάτσουν να πιούν ένα καφέ, αν βρουν ένα χώρο. Και συνήθως δεν είναι στις καφετέρειες που εκεί γίνεται έτσι και κάποια κοινωνική συμπερίληψη. Οπότε εδώ, σε αυτό το χώρο, με τις προσπάθειες όλων των χορηγών, των δωρητών μας και με το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι μας, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να το κρατάμε ανοιχτό. Και εμπλέκονται πολλοί άνθρωποι, ακόμα και η οικογένεια. Είμαστε ακόμα εδώ. Και οι οικογένειες των παιδιών. Είμαστε και εδώ. Δημιουργούν πραγματάκια. Κύριε Μελισσινέ, να πούμε περισσότερα και μετά την διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Παζαριού. Μέχρι τότε, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε σε ό,τι χρειαστείτε να τα ξαναπούμε καλά. Και πάλι. Πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά.